στην ανακοίνωση ότι χάθηκαν δύο ναύτες που υπηρετούν στο Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό προχθές στις 11 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιχειρήσεων ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, προχώρησε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση, μην δίνοντας πολλές πληροφορίες, καθότι τηρεί το πρωτόκολλο που λέει ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση Setcom αναφέρει τα εξής. Το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου, δύο ναύτες του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δηλώθηκαν αγνοούμενοι στη θάλασσα, ενώ εκτελούσαν επιχειρήσεις στα ανοιχτά των ακτών Σομαλίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των δύο ναυτών. Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν θα δημοσιεύσουμε πρόσθετες πληροφορίες έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάκτησης του προσωπικού. Σεβόμενες οικογένειες που επλήγησαν, δεν θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το αγνοούμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή. Οι ναύτες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή επιχειρήσεων του 5ου στόλου των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας μια μεγάλη ποικιλία αποστολών. Αυτό όμως που προβληματίζει έντονα είναι ότι γίνεται αναφορά στη Σομαλία, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Ιεμένη, που το ίδιο βράδυ χτύπησαν οι Αμερικανικές και Βρετανικές δυνάμεις. Με απλά λόγια, χωρίς να προτρέχουμε, υπάρχει τεράστια πιθανότητα οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται η Setcom να αφορούν την Ιεμένη και οι δύο Αμερικανοί ναύτες να είναι οι πρώτες απώλειες της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Χούθη. Ας αναμένουμε λοιπόν να δούμε την τελική ανακοίνωση που θα εκδώσει η Setcom.